Λοιπόν, δημοσιογράφος, τα νούμερα αυτά ισχύουν στα 48 λεπτά έναντι 6. Στοχοποιείς δημοσιογράφους και κανάλια. Κανέναν δεν στοχοποιεί. Για να πεις... Στοχοποιεί το Μέγα και την Δημοκρατία. Το Μέγα και τα άλλα κανάλια. Α, και τα άλλα κανάλια. Όλο το σύστημα αυτό κάνει. Δεν σου στοχοποιεί. Εκβιάζεται τον κόσμο. Σου κάνει καμία κανάλια. Αυτό είναι τάγκ. Δεν είναι μέσα. Είναι τάγκ αυτό. Από την αρχή είχατε αυτή την άποψη. Από την αρχή τώρα. Από την αρχή είχατε αυτή την άποψη. Ότι είμαστε τάγκ. 47 λεπτά είναι από 8. Μην φωνάζεις κύριε Φίλη, γιατί δεν γεμίζουν τα αιτία με τις φωνές σου. Εσείς τα αδειάζετε. Εσείς τα αδειάζετε. Κάθεσαι εδώ και μας εμφάλεις και μας εμφάλεις. Νομίζεις ότι επειδή θα γράψεις ένα site τίποτα από όλα αυτά. Τους φούλωσε για τους πόλεις στον τύπο. Διερμηνεύω μια αγανάκτηση του κόσμου. Μιλάς σε δύο δημοσιογράφους που με κόστος πολλές φορές και εσύ θα πρέπει να το ξέρεις και να το σέβεσαι. Προσπαθούν να τα αντικειμενικοί. Αυτό σας πιέζει κανείς. Όχι. Αλλά τι κόστος. Όχι, γιατί δεν τολμάμε να πούμε μια κουβέντα. Τη μία είμαστε δεξί, την άλλη είμαστε αριστερή, την άλλη είμαστε του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είμαστε αντικειμενικοί, παιδιά. Σε παρακαλώ. Αντικειμενικοί, παιδιά. Όχι. Το αρνείσαι. Το αρνείσαι. Απέδειξα. Το αρνείσαι. Έλα κάτσε εδώ τότε εσύ. Έλα κάτσε εσύ εδώ να κάτσε εσύ την κομπή. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν κάτσε κάτω γιατί πληρώνει αυτό το πράγμα. Δεν είσαι τζάμπα εδώ. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, πρέπει να το σέβεσαι όμως αυτό. Τι να σεβαστώ. Τη χούντα τηλεοπτική που είπα νωρίτερα. Τα 47 λεπτά δεν θολώνει. Κύριε φίλη, σαν πολιτικό, σε σέβομαι τις απόψεις σου να πεις ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει καθόλου. Σαν δημοσιογράφος θα πρέπει να τρέπεσαι. Είναι δύο υποστηριχτές. Του ναι και ένας του όχι στην κουβέντα. Σαν πολιτικό σου επαναλαμβάνω. 15 ρε φέρνουμε κάθε μέρα. 15 φέρνουμε κάθε μέρα. Στημένες συνθέσεις. 15 αυτό είναι. Τι θες να σου. Στημένες συνθέσεις. Αυτό είναι δημοκρατία. Να απαντήσετε. Θα μας πεις εσύ ποιους θα καλούμε. Εγώ σας λέω ότι κάνετε στημένες συνθέσεις. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση αυτό σας λέω. Κάτος έγινες και πολιτικός. Επαναλαμβάνω. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος. 40 χρόνια δημοσιογράφος στο κομματικό όργανο ήσουν. Θα μου πουλήσει εμένα μούρι. Εγώ αντικειμενικός και στον εμπόριο, το ξέρεις καλά. Έλα σε παρακαλώ. Εμπόριο, αλλά με αξιοπρέπεια. Αλλά με αξιοπρέπεια. Όχι καρακόλι των διαφόρων φαντάζω. Κάντε μπράβο λοιπόν. Σε έχουν δέψει και μαζί. Σε έχουν δέψει και μαζί. Αλλά μην το πας προσωπικά. Θεσμικά το βάζω. Το κανάλι σας είναι η αιχμή μιας παραπληροφόρησης εις βάρος του ελληνικού λαού. Δυστυχώς είναι και άλλα κανάλια, όχι μόνο εσείς. Η βαρώνει των καναλιών. Καλά. Αυτή η μάχη δίνουν. Ναι. Γιατί αυτή η μάχη αύριο δεν είναι γενικά υπέρ του ευρώ, είναι ειδικά ρεβάνς του παλαιοκομματισμού για να ξαναγίνει η εξουσία. Αυτό πάει να κάνει. Άκου να σου πω, έχετε πυροβολήσει τα πόδια σας και θα πεις ότι φταίμε εμείς. Κάνετε λάθος και θα αποδειχθεί την Κυριακή τι πυροβολούν την πυροβολή. Θα σκοτήσει αυτή την πραγματικότητα. Την Κυριακή θα δείτε τι πυροβολούν, τι πυροβολούν. Έχει μια ψηφοβόλη ο ελληνικός λαός. Θα το αποδείξει απέναντι στο παλαιοκομματικό, στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα τη διαφθορά. Εμείς διχάζουμε τα κανάλια και η αρχηγή σας. Όλοι οι χρεοκοπημένοι ηγέτες βγαίνουν στα κανάλια σήμερα. Δεν τολμούσαν να μην τους δέχουν πέντε μήνες. Δεν έχουν δικαίωμα να βγαίνουν να φωνούν μαζί σας. Έτσι. Λοιπόν, εσείς. Όχι, να τους βγάζετε, να τους δούμε. Και τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Μητσοτάκη. Βγάλετε τους όλους να τους δούμε. Να τους βλέπουμε. Τον κύριο Παπανδρέου. Να τους βλέπει ο λαός. Δεν κατάλαβα γιατί οι ηγέτες κοιμούνται. Πρέπει να βγαίνουν. Όλοι. Να τους βγάλετε όλους, λέω. Καμία αντίρρηση. Για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η σύγκρουση.